φωτογραφίες που εκτίθενται ανήκουν στον περασμένο αιώνα. Καλύπτουν μια περίοδο από το 1959 μέχρι το 82. Βγήκαν μια απαρχαιωμένη τεχνική, βγήκαν όλες με φιλμ, με φωτογραφικές μηχανές που πολλές φορές δεν είχαν φωτόμετρο, δεν είχαν μετρητή απόστασης. Οι πρώτες χρονολογικά φωτογραφίες βγήκαν σε μια περίοδο εφορίας, μια περίοδο που είχαμε μεγάλες προσδοκίες για το μέλλον. Είχαν γίνει οι πρώτες προεδρικές εκλογές, σε λίγους μήνες η Κύπρος από απικία βρετανική θα γινόταν ανεξάρτητη δημοκρατία. Οι αγωνιστές της ΕΟΚΑ κατηφόρησαν από τα λιμέρια, βγήκαν από τα κρυσφύγετα και παρέλασαν στη Λευκωσία. Άλλοι περήφανοι σημειοφόροι, άλλοι σε τροχοκαθίσματα. Η ελληνική σημαία, η οποία ήταν απαγορευμένη κατά τον αγώνα της ΕΟΚΑ από τη Βρετανική κυβέρνηση, κυμάτιζε ελεύθερα στις παρελάσεις των μαθητών και σε άλλες εκδηλώσεις. Με την ανακήρυξη της Δημοκρατίας τον Αύγουστο του 60, καταπλέει στο λιμάνι αμοχώς του το αντιτορπιλικό ιέραξ του ελληνικού πολεμικού ναυτικού. Ταυτόχρονα, έξω από τη Λευκωσία, παρέλασαν τα πρώτα αγήματα της ελληνικής δύναμης Κύπρου και της τουρκικής δύναμης Κύπρου. Θυμάμαι, μες στο λιοπύρι του Αυγούστου, ποδηλάτησα για αρκετή ώρα να πάω στον χώρο της παρέλασης. Για μας ήταν κάτι πρωτάκουστο, πρωτόγνωρο, να βλέπουμε την ελληνική στρατιωτική σημαία του συντάγματος, Έλληνες αξιωματικούς και οπλίτες ένστολους και ένοπλους να παρελάβουν, ενώ πεάνιζε η φιλαρμονική του αγήματος. Όμως ακολούθησαν δύσκολα χρόνια, πολύ δύσκολα χρόνια. Χειρότερο, το μαύρο 1974. Η έκθεση όμως κλείνει με μια θετική νότα. Το 1975, με την πρώτη πορεία γυναικών στην κατεχόμενη Αμόχωστο, υπήρχε παγκόσμια συμπαράσταση και συμμετοχή. Από την Ελλάδα ήταν η Μελίνα Μερκούρη. Το 1982, για πρώτη φορά, Έλληνας Πρωθυπουργός επισκέφθηκε την Κυπριακή Δημοκρατία. Σας ευχαριστώ.